Οι μαθητέ, παρά τα εμπόδια που του έθεσε ο Διευθυντή Δευτερομάθεια Εκπαίδευση ΓΑΜΑ Αθήνα, κ. Αλεξόπουλο, σήκωσαν το κεφάλι του και αντιστάθηκαν. Πραγματοποίησαν καταλήψει σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια τη περιοχή. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ανταπόκριση των μαθητών στη διαμαρτυρία δείχνει ότι η νεολαία τη Πετρούπολη δεν θα ανεχτεί τη δημιουργία μια νέα χωματερή στη Δυτική Αττική. Οι μαθητέ λένε όχι και μόνο όχι στη συμφωνία που υπέγραψε η προηγούμενη Περιφερειάρχη, κυρία Δούλου, πριν την αποπομπή τη από την καρέκλα τη πολιτική. Δεν θα αφήσουμε να καταστρέψουν το περιβάλλον μα ένα από του εναναπομείναντε ένα, πνεύμονε που είναι το ποικίλο όρο. Επιπροσθέτως, από την πλευρά μα, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι πίσω από αυτέ τι κινήσει κρύβονται συμφέροντα επιχειρηματιών, και από την πλευρά τους οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι το κέρδος με την υγεία του λαού δεν συμβαδίζουν, δεν μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση αποτελεί πλήγμα στον πολιτισμό της περιοχής μας, καθώς το πρώην λατομείο που προορίζεται να γίνει χωματερή είναι πίσω από το θέατρο Πέτρας, το οποίο είναι ένα από τα στολίδια της πόλης μας. Επίσης, επηρεάζει άμεσα τον αθλητισμό και την άθληση της νεολαίας, διότι γυτνιάζει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις γήπεδα Γρηγορίου. Άλλωστε, έχουμε πικρή εμπειρία από τη μεταφορά λιματολάσπης που είχε γίνει το Μάιο του 2005 από την Ψιτάλια. Την ίδια στιγμή δημιουργούνται μείζωνα προβλήματα υγείας, καθώς με βάση επιστημονικές ερεύνες έχει αποδειχθεί ότι τα ποσοστά καρκίνου έχουν αυξηθεί ραγδαία στις δυτικές συνοικίες. Καταλήγοντας, οφείλουμε πάση θυσία να προστατέψουμε την πόλη μα και αυτό θα γίνει εξασφαλίζοντα ένα υγιέ φυσικό περιβάλλον τόσο για μα του ίδιου όσο και για τι επόμενε γενιές.